Το λόγο έχει από τη Νέα Δημοκρατία ο βουλευτής κύριος Κατσανιώτης Ανδρέας. Κύριε Κατσανιώτη, έχει το λόγο για 6 λεπτά. Κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε στο Δεκέμβριο του 2015. Είμαστε κοντά στο κλείσιμο ενός έτους από την εποχή που η αριστερή κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα έγινε πραγματικότητα. Βρισκόμαστε σε ένα χρονικό σημείο όπου οι πολίτες μπορούν πλέον να κάνουν συγκρίσεις και να καταλάβουν ότι η ελπίδα που έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ ότι ερχόταν δεν ήταν τίποτα άλλο παρά ένα ψέμα και ένα τρομερό εφιάλτης. Και η μεγαλύτερη απόδειξη είναι ο προϋπολογισμός που συζητάμε σήμερα στη Βουλή. Ο πρώτος προϋπολογισμός της αριστερής κυβέρνησης που γκρεμίζει όλους τους μύθους του δίθεν προοδευτισμού και της κοινωνικής δικαιοσύνης που υποσχόταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Ένας προϋπολογισμός ύφεσης, αβάσταχτης φορολογίας και σάρωσης των πάντων που αναδεικνύει την ανικανότητα και τις ιδεοληψίες της αριστεράς. Το μόνο ίσως καλό είναι η δυνατότητα σύγκρισης που προσφέρει στους Ελληνίδες και στους Έλληνες. Μια σύγκριση για το πού άφησε τη χώρα η κυβέρνηση Σαμαρά και το πού βρίσκεται σήμερα. Ας θυμηθούμε, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, και μαζί μας ας θυμηθούν και όλοι οι Έλληνες, πού βρισκόμασταν περίπου πριν ένα χρόνο. Η Ελλάδα, τον Νοέμβριο του 2014, ήταν μια οικονομία που είχε επιστρέψει σε ρυθμούς ανάπτυξης μετά από 6 χρόνια ύφεσης. Και μάλιστα, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, το τρίτο τρίμηνο του 2014 είχε σημειώσει τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης. Επιπλέον, πέρσι τέτοια εποχή, η Ελλάδα επιβεβαίωνε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά πρωτογενές πλεώνασμα. Και μάλιστα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τοποθετούσε τη χώρα μας στην κορυφαία θέση δημοσιονομικής προσαρμογής στον κόσμο, σημειώνοντας την έκθεσή του ότι η Ελλάδα είχε το μεγαλύτερο κυκλικά προσαρμοσμένο πρωτογενές πλεώνασμα. Όλα αυτά τα επιτεύγματα της προηγούμενης κυβέρνησης, αν και προφανώς δεν είχαν προλάβει να γίνουν αντιληπτά στην καθημερινότητα των Ελλήνων, εν τούτης είχαν αρχίσει να δίνουν τα πρώτα αποτελέσματα. Η ανεργία για πρώτη φορά εμφάνιζε μια σταθερή κάμψη. Επιπλέον, είχε ήδη μπει ένας πάτος στο βαρέλι της φορολόγησης και το βάρος έπεφτε πια σε μέτρα ανάπτυξης, σε επενδύσεις, σε αποκρατικοποίησεις, ώστε μέσω της παραγωγής νέου πλούτου να αρχίσει πάλι ο κύκλος μιας υγιούς οικονομίας. Θυμίζω ότι πριν ένα χρόνο το Brexit είχε σβηστεί από τα παγκόσμια λεξικά. Κανένας δεν αμφισβητούσε τη μεγάλη προσπάθεια της χώρας και η τότε κυβέρνηση συζητούσε με τους Ευρωπαίους την αποκαλούμενη προληπτική γραμμή στήριξης. Και είχαμε καταφέρει να κάνουμε την αρχή. Και ο κύριος Τσίπρας κατάφερε να δώσει τέλος σε αυτή την αρχή, εκμεταλλευόμενος το μεγάλο αίτημα για συνένεση ένα χρόνο πριν για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας. Και δεν ήταν ένα τέλος στην κυβέρνηση Σαμαρά. Ήτανε δυστυχώς η σπατάλη στις θυσίες και στους κόπους των Ελλήνων. Ένα τέλος που έφερε το σχέδιο Σόιμπλε στον ορίζοντα και έθεσε αμφίβολη την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας. Ένα τέλος με capital controls, με σχεδιασμούς για νέα ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, για συζήτηση και αλλαγές στο ΦΠΑ και την προσθήκη άλλων φόρων. Βέβαια, επειδή η σημερινή κυβέρνηση χάνει κατά κράτος αυτή τη σύγκριση, προσπαθεί να μετατοπίσει το χρόνο σύγκρισης και κατά τη συνηθισμένη της πρακτική να αποπροσανατολίσει. Προσπαθεί να συγκρίνει τα δικά της πεπραγμένα με τα λάθη και τις παραλήψεις δεκαετιών. Και εν πάση περιπτώσει, ας καταλάβει πια ότι δεν είναι στο χέρι της να θέτει τα όρια της σύγκρισης. Αυτά τα όρια τα θέτει η λογική, τα θέτει ο πολίτης. Ο πολίτης συγκρίνει το πέρσι με το φέτος, το που ήμουν χθες και το που είμαι σήμερα. Αυτό λέει η λογική. Και τη λογική, όσο και να θέλει η κυβέρνηση, δεν μπορεί να τη διαστρέψει. Να είμαστε λοιπόν μπροστά στον πρώτο υπαρκτό προϋπολογισμό της αριστερής κυβέρνησης. Έναν αντιαναπτυξιακό και κοινωνικά άδικο προϋπολογισμό που επαναφέρει την ελληνική οικονομία στο τέλμα.
τα ελλείμματα επιστρέφουν. Η λιτότητα αυξάνεται τουλάχιστον κατά 6 δις ευρώ μέχρι το τέλος του 2016, όπως και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των πολιτών προς το δημόσιο, αλλά και του δημοσίου προς τους ιδιώτες. Επιπλέον, η αριστερή κυβέρνηση που έταξε κοινωνική δικαιοσύνη και το ότι θα έβαζε τέλος στα μνημόνια, αυξάνει τα πάντα. Το ΦΠΑ, το φόρο εισοδήματος, την εισφορά αλληλεγγύης, τα ασφάλιστρα, τις εισφορές, το αγροτικό πετρέλαιο. Και υπάρχουν ακόμα μια σειρά από μέτρα που δεν έχουν διευκρινιστεί ή δεν έχουν ποσοτικοποιηθεί. Ποιος ξέρει τι άλλο περιμένει τους πολίτες από μια κυβέρνηση που είναι συνεπής στη λογική της αύξησης των φόρων, του μοιράσματος της φτώχειας και των υποσχέσεων. Γιατί, για να είμαστε ειλικρινείς, η αύξηση των φόρων και η προσπάθεια εξίσωσης όλων των πολιτών προς τα κάτω όντως είναι αριστερή πολιτική. Ως προς αυτό το στοιχείο, η σημερινή κυβέρνηση είναι συνεπής στην ιδεολογία της. Είναι επίσης συνεπής στα ψέματα. Θυμάστε εκείνη την υπόσχεση για 13η σύνταξη. Χάθηκε πια μαζί με όλα τα ψέματα του προγράμματος της Θεσσαλονίκης. Και φυσικά ο προϋπολογισμός δεν έχει καμιά αναπτυξιακή διάσταση. Σε αυτό το επίπεδο, η ιδεολειπτική απέχθεια της αριστεράς στην παραγωγή νέου πλούτου συναντάει την ανικανότητα και την απόλυτη άγνοια ακόμα ως προς και τις υποχρεώσεις, μισό λεπτό κύριε Πρόεδρε, που έχει αναλάβει η κυβέρνηση έναντι του νέου μνημονίου που υπέγραψε. Κατόπιν όλων αυτών, κυρίες και κύριοι, ο νέος προϋπολογισμός δεν είναι προϋπολογισμός. Είναι αποκάλυψη. Η απόλυτη αποκάλυψη του τεράστιου άδικου κόστους που ήδη πληρώνει η χώρα από την πολιτική του κυρίου Τσίπρα και η αποκάλυψη μιας πορείας προς τα πίσω. Είμαι εξαιρετικά απαισιόδοξος για την τύχη της χώρας στα χέρια αυτής της κυβέρνησης. Και νομίζω ότι το ίδιο απαισιόδοξο είναι πλέον και οι πολίτες που αισθάνονται εξαπατημένοι και έχουν αρχίσει να εκφράζουν την οργή τους, αφαιρώντας πολύ γρήγορα την εμπιστοσύνη τους από τον κύριο Τσίπρα και την παρέα του. Για την ακρίβεια πιστεύω ότι δεν είναι πολύ μακριά που η στιγμή που αυτή η κυβέρνηση θα αναγκαστεί να παραδώσει την εξουσία υπό το βάρος των μεγάλων προβλημάτων που θα συσσαρεύσει τη χώρα. Το ίδιο έχει συμβεί σε κάθε χώρα που είχε διακυβέρνηση αριστερού τύπου. Γιατί ποτέ στην ιστορία δεν υπήρξε αριστερή διακυβέρνηση που να δημιούργησε ανάπτυξη και να αύξησε το ΑΕΠ για να μικρύνει τα χρέη σε κάποια χώρα. Η αριστερή συνταγή είναι γνωστή, φτώχεια σε όλους. Αυτή τη συνταγή όμως δεν θα αντέξει πολύ σε αυτόν τον τόπο. Και τότε πάλι τα μεγάλα βάρη θα κληθούμε να αναλάβουμε όσοι πιστεύουμε στην παραγωγή πλούτου, στην ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα και στην ελεύθερη οικονομία. Όσοι πραγματικά πιστεύουμε στις αξίες και τα ιδανικά του ελεύθερου κόσμου, του δυτικού κόσμου. Μάλλον δεν είναι πρόωρο να το πω. Αυτός ο προϋπολογισμός ως επιστέγασμα όσων έχουμε ζήσει από τον περασμένο Ιανουάριο και μετά, ολοκληρώνετε είναι τις σκέψεις σας, η παρακαλώ. Καλύτερη απόδειξη πως αυτή η αριστερά διακυβέρνηση όντως θα μείνει στην ιστορία του τόπου ως μια μεγάλη μαύρη κοιλίδα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Κατσανιώτη Ανδρέα, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.